Έπεσαν νωρίς το μεσημέρι υπογραφές στα γραφεία της ΔΕΙΑΒΑ για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά. Συγκεκριμένα στον οικισμό της Χρυσαυγής, εσωτερικά των Φουκολιών, στα Μουριζιανά, στο Νιό Χωριό, καθώς και στις Βούβες και τα Ραβδούχα στο Κολυμπάρι, θα κατασκευαστούν οι νέοι αγωγοί. Υπογράψαμε μία νέα σύμβαση, η οποία έχει να κάνει με αντικατάσταση δικτύων τα οποία μας ταλαιπωρούσαν πάρα πολύ από τα συνεχή σπασίματα. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το διεκδικήσαμε από το ΙΠΕΝ στα πλαίσια της λειψιδρίας. Αντικαθιστούμε συνολικά περίπου 3 χιλιόμετρα αγωγούς. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 297.600 ευρώ, με τον πρόεδρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης να σημειώνει ότι στο παλαιό δίκτυο διαρκώς σημειώνονταν ζημιές, γεγονός που προκαλούσε προβλήματα στους καταναλωτές με διακοπές στην υδροδότηση. Κρίθηκε επιβεβλημένο να κάνουμε αυτές τις σημειακές παρεμβάσεις, διότι οι συνεχείς ζημιές στο παλαιό δίκτυο μας προκαλούσε πολλά προβλήματα και προκαλούσε και πολλά προβλήματα στους δημότες μας. Νομίζω ότι μετά από 9 μήνες που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, θα μειωθούν πάρα πολύ οι συνέπειες των ζημιών και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι είναι σήμερα. Ο εργολάβος είναι ο κύριος Αντώνης Περδικάκης, ο οποίος τόνισε ότι το έργο θα ξεκινήσει άμεσα από τις Βούβες και θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του μέχρι το Μάιο του 2024. Από πλευρά της εταιρείας θα ξεκινήσουμε άμεσα την εκτέλεση των εργασιών. Από ό,τι έχω ενημερωθεί από την υπηρεσία, θα ξεκινήσουμε από τις Βούβες. Πιστεύω ότι εντός 9 μηνών θα έχουμε τελειώσει, θα έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες. Από την εμπειρία που έχουμε στα παρόμοια έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία μας, έχουμε την εμπειρία, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων.